καταφέρουμε, θα τους νικήσουμε γιατί μπορούμε, γιατί ο λαός πάντα είναι δυνατός όταν είναι ενωμένος. Αυτός ο Δήμος θα δώσει μεγάλη μάχη, θα παρέξει, όπως έχει παρέξει μέχρι σήμερα, όλα τα μέσα που χρειάζονται. Η μάχη θα δοθεί σε νομικό επίπεδο, σε επίπεδο τεκμηρίωσης με τους επιστημονικούς συνεργάτες που έχει, για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ενώ εδώ μέχρι τώρα μας λέγανε ότι 40 φωτοβολταϊκά στην Καλατινή που θα διώξουν όλη την Καλατινή, δεν έχουν καμία επίπτωση. Μπούρινος με 70 νομοκίνητες, 46 φορές ήταν άλλη φορά, δεν υπηρεθέρουν καμία επίπτωση. Κοροϊδευόμαστε και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Εγώ σας δίνω ένα αισιόδοξο μήνυμα, από τώρα σας λέω ότι θα νικήσουμε κιόλας. Το έχουμε αποδείξει, αρκεί να είμαστε όπως είμαστε εδώ παρόντες και πραγματικά χαίρομαι για τη συμμετοχή σας, έτσι να είμαστε παρόντες και εκεί. Εκ μέρους του Ερωτηματικού Συλλόγου Σιάτιστας να χαιρετήσω κι εγώ τους παραδισκόμενους, τους εκπροσώπους του πολιτικού μας βίου, τους εκπροσώπους συλλογικοτήτων, τους ανθρώπους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και δηλώνουν δυναμικό παρόν στην κινητοποίηση τη σημερινή και διάθεση να αποτραπεί το έργο. Γιατί αυτό το βουνό είναι ιδιαίτερο? Γιατί η περιοχή χρήζει της προστασίας μας? Γιατί πρέπει να κινητοποιηθούμε ώστε να μην καταλήξει αυτή σαν ένα βιομηχανικό τοπίο? Ο Πούρινος χαρακτηρίζεται ως ζώνη ειδικής προστασίας, αποτελεί σημαντική περιοχή για τα πουλιά, πληρεί τα επιστημονικά κριτήρια της BirdLife International, τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό και την υιοθέτηση των ζωνών ειδικής προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura. Επίσης, είναι χαρακτηρισμένος ως ειδική ζώνη διατήρησης λόγω των σημαντικών οικοτόπων και πανίδας που φιλοξενεί. Η κοιλάδα του Μεσού Νερού και οι υψηλές κορφές του όρους Πούρινος υπάγονται στο σύστημα βιοτόπων της Ευρώπης Κορίν και αποτελούν έναν από τα σημαντικότερα, φυσικά τοπία στην Ελλάδα, το οποίο δημιουργήθηκε λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και της απουσίας ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των πληθυσμών έως και εξαφάνιση τοπικών ενδυμικών φυτών και κατά συνέπεια την άμεση μείωση της τοπικής και εθνικής ποικιλότητας. Σχετικά με την ορνηθοπανίδα, μεγάλα αρπακτικά πουλιά όπως ο σπάνιος χρυσαϊτός θα οδηγηθούν αδιαφυσβήτητα στην εξαφάνιση από την περιοχή. Ο τελευταίος, δηλαδή ο χρυσαϊτός, όπως και όλα τα μεγάλα αρπακτικά, είναι αδύνατο να προσαρμοστεί στην παρουσία ανεμογεννητριών, επειδή για την πτήση του είναι απολύτως απαραίτητα τα φυσιολογικά ρεύματα αέρα. Οι ανεμογεννήτριες δημιουργούν εξαιρετικά ισχυρές δίνες εντός των οποίων αυτά τα πτηνά οδηγούνται στις έλικες και θανατώνονται. Θα είμαι μαζί σας γιατί αυτό το έγκλημα δεν μπορεί να περάσει. Όλος ο λαός της Σιάτιστας, όλος ο λαός του Βοήου, όλος ο λαός της Κοζάνης πρέπει να αποτρέψουμε τα αιωλικά στον Πούρινο, γιατί ο Πούρινος δεν θα είναι ποτέ ξανά τίποτα περισσότερο παρά ένα βιομηχανικό οικόπεδο στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Και αυτό γίνεται με το κύβδηλο πολιτικό κατασκεύασμα της δίθεν κλιματικής κρίσης, και εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Τα κόμματα που υπηρετούν το πολιτικό κατασκεύασμα της κλιματικής κρίσης μας εξαπατούν προκειμένου να λύσουμε το βιομηχανικό πρόβλημα της Γερμανίας και των χωρών που κατασκευάζουν σαν ανεμογεννήτριες. Στην πραγματικότητα βάζουμε αιωλικά για να έχουμε ρεύμα από φυσικό αέριο. Αυτό ακριβώς γίνεται. Και επειδή ο λιγνίτης ενοχλούσε το φυσικό αέριο, μας έκλεισαν και το λιγνίτη εδώ στην περιοχή, διέλυσαν την τοπική οικονομία. Στη χώρα του πάμε και όπου βγει, στην περιφέρεια του πάμε για Σέρβια και όπου βγει. Και αυτή η λαϊκή κινητοποίηση σήμερα μακάρι να είναι η αρχή για την ευρύτερη αφύπνιση του λαού της περιοχής ενάντια σε ένα ακόμα έγκλημα που θα γίνει στην περιοχή μας. Ο Πούρινος, πολύ καλά τα είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου, δεν έχει μόνο συναισθηματική αξία, είναι ένας τόπος με σπάνια βιοποικιλότητα, ένας τόπος που προστατεύεται και από την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και εκεί πρέπει να κάνουμε προσφυγές. Είναι ένας τόπος που δημιουργεί μια αξία μεγάλη για τον τόπο μας,
ο οποίος όμως θα καταστραφεί. Γιατί τι σημαίνει ανεμογεννήτριες, σημαίνει τόνος τσιμέντου, διάνοιξη τεράστιων δρόμων, καταστροφή του ίδιου του φυσικού περιβάλλοντος. Είμαστε αντίθετοι σε αυτήν την προοπτική, η οποία άνοιξε και με τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο του Χατζηδάκη το 2020 που επιτρέπει τεράστιες επενδύσεις σε περιοχές Natura. Είμαστε ενάντια, θα είμαι δίπλα σας και στη Βουλή μέσα αλλά και έξω στον δρόμο. Θα νικήσουμε. Ψηφίσανε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει τη δυνατότητα με ακόμα πιο fast track διαδικασίες, ακόμα πιο γρήγορα να αδειοδοτούνται οι λεγόμενοι επενδυτές για να προχωράει το ξεπούλημα του φυσικού μας πλούτου. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας σας, πρέπει να βάλει στο στόχαστρο αυτή την πολιτική που απελευθέρωσε την ενέργεια και οδηγεί σε τέτοια εγκλήματα και σε αυτόν τον αγώνα ξέρετε πολύ καλά ότι θα τον ενισχύσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στους αγώνες. Είμαστε σήμερα εδώ πιο δυνατοί, πιο έμπειροι, πιο δυναμικοί. Και αυτή τη φορά έχουμε πολλούς συμμάχους. Εκφράστηκε από τη συμμετοχή στη σημερινή εκδήλωση των φορέων η μαζική συμμετοχή και το μεγάλο όχι και της γύρω περιοχής. Ζητάμε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να πει όχι στην καταστροφή. Ζητάμε από το Δήμο Κοζάνης να κάνει το ίδιο και ο Δήμος Γρεβενών να κάνει το ίδιο. Αλλιώς θα το κάνει ο λαός ο ίδιος. Πάντως να ξέρετε, εμείς δεν είμαστε μπόσικοι. Θα μπούμε μπροστά. Θέλω λοιπόν να τα ισοπεδώσουν. Natura, προστατευόμενη περιοχή, ειδική ζώνη. Καρφί δεν τους καίγεται για τη χλωρίδα και την πανίδα, τη βιοπικιλότητα, το χρυσαϊτό, την πεταλούδα, την ύβρευση. Πίνουμε νερό. 2.500 κυβικά κάθε μέρα. Τζάμπα το παίρνει σάτστα από τον πούρινο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Χωρίς να πληρώνουμε ρεύμα. Αυτό λοιπόν δεν θα το επιτρέψουμε να το καταφέρουν με φυσική ροή. Είναι το γεωπάρκο, εκεί που ενώνεται η Ευρωπαϊκή με την Ασιατική πλάκα. Και αυτό δεν δίνουν σημασία. Είναι προφανές λοιπόν πως η αξιοποίηση του αιωλικού δυναμικού της περιοχής από τους ενεργειακούς ομίλους καμιά σχέση δεν έχει με όλα τα παραπάνω. Καλούμε λοιπόν το λαό της περιοχής να συμμετέχει μαζικά στις κινητοποιήσεις, να μπει τέρμα εδώ και τώρα στην εγκατάσταση των αιωλικών στον Πούρινο. Ζητάμε να γίνει σημαντική μείωση και πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής του πράσινου και των υπόλοιπων τελών. Να μην γίνεται καμιά διακοπή ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά και στους μικρούς επαγγελματίες. Για συνολική περιβαλλοντολογική μελέτη, για να υπάρχουν αιωλικά και ζητάμε να γίνει συνολική περιβαλλοντολογική μελέτη από δημόσιο φορέα, όχι από ιδιώτες κατά παραγγελία και ολοκληρωμένη αποτύπωση των συνεπειών στο περιβάλλον. Είμαστε μαζί σας. Μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα, τον δίκαιο αγώνα, ενάντια σε αυτό το εγκληματικό, το τερατούργημα που γίνεται στα βουνά μας. Η έδρα τους είναι στα νησιά Κέιμαν ή δεν ξέρω πού αλλού στο Τέξας και δεν μπορείς να βρεις υπεύθυνο και δεν μπορείς κανέναν να υποχρεώσει να ξυλώσει αυτά τα τερατουργήματα από τα βουνά. Ο Πούρινος είναι ένας μοναδικός βιότοπος, έχει μοναδική βιοποικιλότητα, έχει τα πάντα. Ωραία. Δεν είναι μόνο ο Πούρινος όμως. Το ίδιο ισχύει για το Βέρνιο, το ίδιο ισχύει για το Άσχιο, το ίδιο ισχύει για την Τίνο. Γιατί όλα αυτά τα βουνά είναι δικά μας. Εγώ έτσι αισθάνομαι, είναι δικό μου το βουνό στα Άγραφα. Δεν αισθάνομαι ότι εγώ θα προστατέψω το Βέρμιο και τελείωσα εκεί. Όχι. Και αυτή την οτροπία πρέπει να έχουμε εάν θέλουμε να το σταματήσουμε. Αντίγειλε ότι ο Σκρέκας έχει κάνει συμφωνία με τη Γερμανία και παίρνει τις ανεμογεννήτριες 20 ετών χωρίς καμία εγγύηση. Αυτό είναι το στόκ της Γερμανίας, της Δανίας ή δεν ξέρω από πού αλλού τις παίρνουν. Λοιπόν, και μας το φορτώνουν εμάς. Αυτό είμαστε κύριοι. Ένα προτεκτοράτο είμαστε
Αυτή η κυβέρνηση, η εγκληματική, η ληστρική, θα μας εξοντώσει τελείως. Επιτέλους πρέπει κάπου να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Ξεκίνησε ο ρηματικός εδώ και δεκαετίες, όπως είπες Χαρκή και εσύ και ο Θανάσης, δεν είναι μια τωρινή και εδώ ατύχησαν οι δίθεν επενδυτές. Η βιοπικιλότητα του Μπούρινου δεν ανακαλύφθηκε με αφορμή την επένδυση προσχηματικά όπως μπορεί να γίνει σε κάποιες άλλες περιοχές. Ο Μπούρινος ευτύχησε να υπάρχουν στους πρόποδες του και απέναντι του δώσει σάντιστα να υπάρχουν ενεργοί πολίτες που νοιάστηκαν σε ανίποτο καιρό και χρόνο για το μοναδικό πλούτο που έχει αυτό το βουνό. Ήρθαμε λοιπόν εδώ να πούμε κάτω τα χέρια από τον Μπούρινο και είμαστε δίπλα σας και στο Δήμο σε ό,τι και αν χρειαστεί, σε αγώνες, σε προσφυγές, σε όλα. Δεν μπορεί αυτό το έγκλημα στο Μπούρινο να το αφήσουν να λειτουργεί. Γεια σας, τον αγώνα και με την νίκη όλοι μαζί. Ο Μπούρινος είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντολογική αξία και φυσική ομορφιά. Το σχεδιαζόμενο αυτό έργο θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη σπάνια και μοναδική χλωρίδα και πανίδα, για την οποία έδειξαν ενδιαφέρον πολλοί ειδικοί επιστήμονες. Επιθυμούμε την ακύρωση της απόφασης για την εγκατάσταση αιωλικών στο όρος Μπούρινος. Το Μπούρινο πρέπει να τον προστατεύουμε, όχι να τον καταστρέψουμε. Από το Σύλλογο Μιλουργών, πληροφορηθήκαμε την απόφαση της κυβέρνησης να αδειοδοτήσει εταιρεία η οποία θα προβεί σε επιχειρηματική και κερδοσκοπική εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο όρος Μπούρινος προς όφελός της. Εκτάκτως, συνεδρίασε το ΔΣ του Συλλόγου μας για το θέμα προσλήψη απόφασης. Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε ομόφωνα να αντιδράσει ο Σύλλογος με κάθε τρόπο και να εξοδοτήσει τον κύριο Πρόεδρο να παρίσταται στις συνεδριάσεις με πρωτοβουλία του Λιβωτικού Συλλόγου Μπούρινος. Οι αρμόδιοι γνωρίζουν τον πρώτο λόγο, τον έχουν οι άνθρωποι της Χιάτιστας, των Γρεβενών, της Κοζάνης, και πρώτα αυτοί πρέπει να ερωτηθούν για όποια παρέμβαση στο βουνό. Δεν αποδεχόμαστε να τοποθετηθούν εκεί για οποιαδήποτε συμφέροντα, σιδερένια δέντρα, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον που τους προγόνους μας είναι αυτό από την προστασία των εδώ κατοίκων. Γνωρίζουμε ακόμα ότι ο Μπούρινος που ανήκει εν μέρη και στα Γρεβενά έχει την προστασία του προγράμματος Natura. Ζητούμε λοιπόν να έρθει η απόφαση της κυβέρνησης ή όποιων αρμοδίων για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στον Μπούρινο. Το βουνό μας που τόσο αγαπάμε και προσέχουμε. Βάλτε στόπ στην καταστροφή. Συμπαριστεκόμαστε αμέριστα στον αγώνα των συμπατριωτών μας, τον αγώνα του Ερευνητικού Συλλόγου Σιάτιστας που φροντίζει για το κάλλος του βουνού αυτού, μετά των λοιπόν συλλόγων της περιοχής.